Και τότε μια φωνή κούστη. Σε έχω βρώμα με τη μηχανή. Έφυγες κι άφησες. Έφυγες κι άφησες μες στην καρδιά μου τι. Καλησπέρα καρεκλάδες και μωράκια μου, τι κάνετε, πώς είστε? Για να ξεκινήσει το βίντεο θέλω κάποια πράγματα. Θέλω να διαβάζω όλες τις περιοχές σας, από πού με βλέπετε. Άρα αυτό που θα σας ζητήσω και το ξέρετε είναι να μου γράψετε γεια σου Μπούσα, γεια σου χειρότερε καρεκλά και την περιοχή σας. Γεια σου μοναδικέ, ξεχωριστέ και την περιοχή σας. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, αν δεν πει καρτούλα. Αν δεν πει καρτούλα εδώ δεν εμφανίζουν τα μωράκια. Άρα μπορούμε να μιλάμε μέχρι να μπει καρτούλα. Έχουμε να μοιράσουμε χίλιες κάρτες σε χίλιες όμορφες γυναίκες. Η αποστολή μας πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε δώσει 75. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, παιδιά, από αυτή εδώ τη βόλτα που κάνουμε τώρα. Έτσι, χωρίς τίποτα, χωρίς κανένα πλάνο, χωρίς τίποτα. Ό,τι έρθει, ό,τι προκύψει, γράψε στα σχόλια και γεμίστε μου όλες τις περιοχές. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πότε καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά με τη σχέση σου? Ποια είναι εκείνα τα πρώτα σημάδια που σου δείχνουν τα πράγματα δεν πάνε καλά? Και γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Πότε έχετε αρχίσει και καταλαβαίνετε εσείς ότι ξέρεις κάτι ρε φίλε, αυτό τώρα εδώ δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν τραβάει? Για γράψτε μου στα σχόλια ποια είναι τα πρώτα σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά με τη σχέση σου. Ποια είναι η στιγμή που προβληματίζεσαι? Και θα πάρουμε, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, να είναι για τους δύο. Ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλω να μου γράψετε ότι εσύ γουστάρεις. Δεν είναι αμοιβαίο. Το πιάσες, αλλά δεν είσαι και πολύ αντικειμενικός. Εσύ γουστάρεις, αλλά δεν τα βλέπεις καθαρά τα πράγματα. Και σου λένε οι φίλοι σου κάτι που θέλει να τα βγει. Ποιες είναι λοιπόν οι πρώτες, έτσι, τα πρώτα δείγματα ότι η τύψα δεν στα λέει καλά ή ο τύπος δεν σου τα λέει καλά? Αντίστοιχα για τα μωράκια. Περιμένετε να ανοίξετε το βιβλίο της γνώσης και να σας πω, τέτοιοι είστε. Δεν λέω τίποτα άμα δεν γεμίσετε τώρα με σχόλια κάτω στις περιοχές. Δεν λέω τίποτα. Τίποτα δεν λέω. Αν δεν μου γράψετε τις περιοχές, δεν μου γράψετε γεια σου, καλύτερότερε και ένα σημάδια. Κοιτάξτε, πολλές φορές το έχουμε σαν διέστηση. Έτσι δεν είναι? Το καταλαβαίνουμε. Κάτι μέσα μας λέει δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ω μαλάκες, έχω πρόβλημα με τη μηχανή. Έχω πρόβλημα με τη μηχανή. Δεν είναι βενζίνη, πρέπει να είναι κάτι άλλο. Αλλά ευχαριστώ. Πρέπει να είναι μάλλον νοθευμένη βενζίνη. Ναι, και το κλείνει για να το προστατεύσει. Πούσα κιόλ. Είδες που έπεσα. Ευχαριστώ φιλαράκο μου. Το όνομά σου? Χριστάρα μου, είδες, έτσι. Δημήτρη μου, κάνε φίστ. Πάντα κράνος όταν θα είσαι πάνω στη μηχανή. Θα στα πει ο μπαμπάς. Ευχαριστώ αγόρι μου. Ω μαλάκες, τι έγινε τώρα? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη μηχανή. Πρέπει να πάει άμεσα μηχανικό. Το είχα αφήσει την πρώτη φορά, γιατί μου είπε ο Μίστερ Ερμόδοβλο, μου λέει άμα δεν το ξανακάνει, που δεν το έχει ξανακάνει, βενζίνη θα είναι. Και όντω είχα βάλει από αλλού βενζίνη. Αλλά τώρα εδώ πέρα, τώρα που έχω βάλει σε σωστό βενζινάδικο και ξέρω τι είναι καλή βενζίνη εκεί, τώρα υπάρχει θέμα με τη μηχανή. Κάτι παίζει άλλο. Ω, ξενέρωσα. Τι έχει μπούσα μου και μου κάνει αυτά τα φουνέρια? Θε γιατρό, θε νοσοκομείο? Κάτι παίζει. Τι μπορεί να είναι αυτό τώρα? Βενζίνη δεν είναι. Και μου είχε κάνει εντύπωση ότι την άλλα βενζίνη, γιατί είχα βάλει κατοστάρα. Και σε γνωστό βενζινάδικο, ας πούμε. Πω, το κορίτσι μου δεν έκανα ένα άρρωστο, άρρωστο. Λοιπόν, όταν τρώτε κέρατο,
Όταν τρώτε κέρατο έτσι, έτσι θα κλείνετε, σαν την πούσα. Όταν δηλαδή η άλλη θέλει να σας χωρίσει, έτσι θα καταντήσετε, σαν την πούσα. Και τέτοια ώρα έχει κλείσει και ο γιατρός, όχι τίποτα άλλο. Θα την πήγαινα τώρα. Έχει κλείσει ο γιατρός. Ξενέρωσα τώρα. Τι τραβάω, ρε πούστη μου, τι τραβάω. Άρρωστο το μωρό μου, άρρωστο. Το ματιάσατε. Εν τω μεταξύ το μήνυμα που βγάζει, γιατί γράφατε κάτι ότι είναι FL. Δεν είναι FL, εφένα είναι το μήνυμα. Γράφατε μερικοί ότι βγάζει, δεν είναι εφένα μπούσα, είναι FL. UL, δεν ξέρω τι. Εφένα είναι το μήνυμα που έβγαλε. Εφένα. 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 Εφένα έβγαλε. Δεν είναι καλά το μωράκι μου. Δεν τι έχεις ματάκια μου, γιατί. Να, τι έχεις ματάκια μου, γιατί μου κάνεις μου κριτά. Χαλάσε το μωρό μου, μπροστά μου ποδηλάτες, είναι ιονός. Όταν θα φτάσουμε στο φανάρι θα ξαναβγάλει F1, F2 θα βγάλει τώρα, ιονός. Τα τάρταρα της γης, τα βάθη της θαλάσσης. Τόσους μηχανικούς έχω που με βλέπουνε. Απευθύνομαι στους μηχανικούς. Τι έχει το μηχανάκι. Μη κλαις. Τι έχει το μηχανάκι μου. Τι έχει. Τι έχεις ματάκια μου, τι σου συμβαίνει ματάκια μου, τι έχεις. Παρακαλώ, με βλέπετε από όλη την Ελλάδα εξωτερικό εδώ. Να με απαντήσει ειλικρινά ένας μηχανικός, γιατί έγινε αυτό με το μηχανάκι. Να ξαναπαίξει τώρα replay ακριβώς στη στιγμή που έμεινε το μηχανάκι και να μου πείτε τι έχει. Τι έχει το μηχανάκι μου, τι έχεις ματάκια μου, πονάω. Πονάς ματάκια μου, το ξέρω, πονάς. Αχ, εγώ φταίω, δεν φταίει κανένας άλλος. Κάθομαι και ασχολούμαι με μωράκια, αντί να δείχνω την αγάπη μου στο μωράκι μου. Μωράκι μου, μωράκι μου, θα γίνεις καλά. Θα σε πάω στο μηχανικό, να σε κοιτάξει. Εμένα να δω ποιος θα κοιτάξει. Εσένα, μαζί θα πάμε, σε πάω σε ψυχίατρο εσένα. Μαζί, σε ένα ψυχίατρο θα πάμε, δεν θες μηχανικό. Γράψτε μου, επιστήμονες, γκουρού της, της NASA. Στη NASA, οι μηχανολόγοι του MIT και του Harvard, απαντήστε μου τι έχει το μηχανάκι. Να θέλετε να πάτε να ανοίξω μία να το ξεμπουκώσω να δούμε. Πείτε μου σας παρακαλώ, γιατί έσβησε και δεύτερη φορά σε διάστημα 10 ημερών. Γιατί και δεν είναι από βενζίνη. Μίλησε μου σε παρακαλώ, πες μου τι σου συμβαίνει. Πες μου τι σου συμβαίνει. Θες να σε πάω εδώ στο ανάκτορο να πιούμε ένα σφινάκι. Να στανιάρεις. Σταμάτα τώρα να γκρινιάζεις, βασορεύω. Όχι, πονάω. Κοίτα με όταν σου μιλάω. Θέλω να με κοιτάς όταν σου μιλάω. Τι θες, πονάω. Θα σε κάνω καλά, θα σε φτιάξω, μήπως. Δεν θέλω να σου μιλήσω άλλο, πονάω πολύ. Ναι, γύρνα μου και κόλλο. Να σου πω, σβήνεις επειδή νιώθεις ότι σε έχω παραμελήσει και ότι ασχολούμαι μόνο με κομμενάκια. Ναι. Πίσω μας έχουμε αστυνομία, το ξέρεις. Ναι. Θα με σταματήσουν, λες. Μακάρι. Κοίτα με να σου μιλάω, κοίτα με. Τι θες. Τι έχεις. Πονάω. Ούτε η μπούσα δεν με θέλει. Ούτε η μπούσα μου δεν με θέλει. Εντάξει, δεν με σταμάτησαν, παιδιά. Δεν με σταμάτησαν. Είμαι προβλεπόμενος. Εν τω μεταξύ, ο κυκλοφόρος που έχει κάνει, να σταματήσω. La 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 la. Εσείς αδερφέ. Ναι αδερφέ. Καλά. Ναι, σε ψάχνω ένα χρόνο, δεν σε έχω πει ποτέ. Το όνομά σου. Καλά είσαι. Το όνομά σου. Χρήστος. Χριστάρα μου, χάρηκα. Κάνεις like, subscribe και όλα αυτά. Πάντα. Έχω γράψει και πολλά σχόλια, αδερφέ. Τέλει, σε βρήκα. Μπράβο, φοράς κράνος, γιατί
Γιατί βλέπω οι περισσότεροι δεν φοράει κανένας. Ο πολιτός μου έχει τρακάρει πόσες φορές έβαζε κράνο. Ρε, όσο και να το λες, άμα ο άλλος δεν... Δυστυχώς. Εγώ πάντα κράνο. Πάντα. Καρεκλάδες, γράψτε μου όλοι στα σχόλια περαστικά μπούσα. Θες να σου πούνε περαστικά ο κόσμος? Ναι, θέλω. Γράψτε τους όλοι κάτω στα σχόλια περαστικά μπούσα. Like, subscribe, comment. Και αύριο έχει να σου πάω στο γιατρό. Δεν είσαι καλά. Και άμα δεν είσαι καλά, θα σου κάνω ευθανασία να πάρω το Gen 3. Hello. Περαστικά σου μπούσα και την περιοχή! Πήγες να κάνεις έτσι κόλπο! Πήγες, σε είδαγω! Όχι. Ερωτεύτηκα. Έφυγες, κάπησες. Έφυγες κι άφησες με στην καρδιά μου την...